Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πυρήνα Τρίπολης για την πρόσκληση και την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, η οποία είναι για μένα πολύ σημαντική και πρέπει και μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για, για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτό το άγαλμα που είναι απ' έξω, που όμως για μένα έχει ψυχή ακόμα, και να θυμηθούμε το Φωτιά και Τσεκούρη, που είπε πρώτος αυτός ο καβαλάρης ο μεγάλος, ο Θοδωράκης. Θα ήθελα να δούμε με λίγα λόγια, για να δώσουμε το χώρο και το χρόνο το μεγαλύτερο δυνατόν στο Γενικό μας Γραμματέα, στον Δημήτρη Κουραζάκη. Να πούμε λοιπόν μερικά πραγματάκια για το πού βρισκόμαστε και το καθεστώς μέσα στο οποίο ζούμε. Το καθεστώς που ζούμε είναι ένα κατοχικό καθεστώς πλέον καθαρό, όπου δεν υπάρχει νομική προσωπικότητα του ελληνικού κράτους και δεν υπάρχει, όχι γιατί καταλάβανε την Ελλάδα ξένες δυνάμεις, αλλά γιατί παραδώσαμε εμείς την Ελλάδα σε ξένες δυνάμεις. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά, την οποία πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Και εδώ ήρθατε για να ακούσετε πράγματι την εναλλακτική πρόταση του ΕΠΑΜ. Διότι αυτό έχει σημασία στο αδιέξοδο, στον μονόδρομο τον οποίο μας έχουν οδηγήσει, πώς εμείς βλέπουμε τα πράγματα. Βέβαια, η τοποθέτηση δική μου έχει να κάνει, όπως ήδη έχει προαναγγελθεί, με τα εθνικά θέματα. Το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, αντιλαμβάνεστε. Γιατί αν μιλήσουμε για εθνικά θέματα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τη μαρτυρική Κύπρο, να περάσουμε στο Αιγαίο, να δούμε πάνω στη Θράκη και να δούμε έπειτα τι γίνεται στο Σκοπιανό και στα ελληνοαλβανικά μας σύνορα. Αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό το παιχνίδι σήμερα βρίσκεται κρεμάμενο σε πάνω από τα κεφάλια μας. Διότι αν μέχρι αυτή τη στιγμή γνωρίσαμε από δυτικά, από δυσμάς, από τους συμμάχους μας, αυτή την κατάσταση που βιώνει οικονομικά ο ελληνικός λαός και η χώρα, ήρθε να προσθεθεί και το μεταναστευτικό από την Ανατολή για να μας δώσει το τελειωτικό χτύπημα. Διότι αυτή η εξουσία που έχουμε σήμερα είναι εκτός ουσίας, δεν είναι ηγεσία. Και δυστυχώς η Ελλάδα σήμερα και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει ούτε την ηγεσία που της αξίζει, ούτε τους ηγέτες που πράγματι θα είχε. Με την αίσθηση του τι πάμε να υπερασπίσουμε, τι είναι δικό μας τελικά. Το δικό μας δεν είναι η τσέπη μας, ούτε το ρουσφετικό μας κάνουν οι πολιτικοί ή όχι οι πολιτευτές, ούτε αυτό που ζητάγαμε για τα παιδιά μας. Έλα, γαμώ, το βάλω στο δημόσιο. Ζαβό, ξεζαβό, δεν έχει σημασία, βάλω το. Και τι ήρθε, εκείνη η στιγμή που κανένας δεν φανταζόταν. Μια στιγμή όπου ερχόντουσαν να σου πάρουν το οικόπεδο. Το οικόπεδο που συνήθως και ιστορικά το ονομάζαν πατρίδα. Αυτό ήταν εξ αρχής το ζήτημα. Ούτε ο μισθός, ούτε η σύνταξη, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε η δουλειά. Απλά ήταν η τακτική. Τσακίζω τους Ελλαδινείς, ξέρουν αυτοί. Εκατοντάδες χρόνια απεικιοκράτες. Τσακίζω εξουδενών ένα ολόκληρο πληθυσμό, τον οδηγό στη γενοκτονία και τα οικονομικά μέσα σήμερα είναι εξίσου δραστικά με τα πολεμικά ή στρατιωτικά μέσα κάποιων άλλων αιώνων. Τον οδηγό στη γενοκτονία για να του πάρω τι. Το οικόπεδο. Γιατί το οικόπεδο? Γιατί το 2010, όταν μπήκε το θέμα της χρεοκοπίας της χώρας, δηλαδή να κηρύξει χρεοστάσιο λόγω του ότι δεν μπορούσε να βρει λεφτά να πληρώσει, να εξυπηρετήσει τα δάνειά της, κάθεσαν κάτω, όπως καλοί, όπως κάνουν όλοι οι πραγματευτάδες, οι τοκογλύφοι, και μετρήσανε τι έχουν να κάνουν, τι έχουν να πάρουν. Χρωστάγαμε 300 περίπου 20 δις σε δολάρια. Και το οικόπεδο άξιζε 10 τρισεκατομμύρια δολάρια. Που το ξέρουμε, εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2010. Η Παγκόσμια Τράπεζα ανά πενταετία βγάζει εκτιμήσεις για περίπου 90 με 100 χώρες του πλανήτη. Εκτιμήσεις δηλαδή το πόσο αξίζει σε τρέχουσες τιμές αυτό που λέμε οικόπεδο.
τα κτίρια της, οι δραστηριότητες της, η γη της, το υπέδαφος της, ο αέρας της, τα πάντα. Η χώρα μας λοιπόν αποτιμήθηκε 13 το 2010. Και τι σκεφτήκαν οι μάγκες. Μας χρωστάνε 320 δις και έχουν ένα οικόπεδο αξίας 13. Πώς βάζουμε χέρι στο οικόπεδο. Νομίζετε ότι εμείς πληρώνουμε και πληρώνουμε όλοι και ότι από αυτό δεν κερδίζει κανένας, με εξαίρεση βεβαίως τους Ευρωπαίους και τους δανειστές οι οποίοι τους καταβάλουν με κανονικότητα τα χρήματα, είσαστε πολύ γελασμένοι. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχασε στα τελευταία 6 χρόνια, έφυγαν από αυτό περίπου 100 δισεκατομμύρια σε καταθέσεις. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί πήρε, δανείστηκε δηλαδή, με εγγύηση του Έλληνα φορολογούμενο 606 δισεκατομμύρια. Πού πήγαν τα λεφτά λοιπόν. Παίρνω τα λεφτά για να τα δώσω στους καταθέτες που τα μαζεύουν. Αυτά υποτίθεται για να τα πάρουν οτιδήποτε. Κυρίως στο εξωτερικό. Τα υπόλοιπα τι τα θέλω. Εκτός και αν η βιομηχανία που λέγεται πλυντήριο χρήματος δουλεύει και δουλεύει βαρβάτα. Εδώ. Για ποιους ξεπλώνουν χρήμα, για τους Έλληνες πολιτικούς και για τους ξένους πολιτικούς. Υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλο μας από την ιστορία. Για εγκληματικό χρήμα, πρέζα, όπλα, διακίνηση μεταναστών ή ανθρώπων γενικότερα και φυσικά επιχειρηματικό. Γι' αυτό κιόλας δεν πλησιάζονται οι τράπεζες. Δεν τις αγγίζει κανείς. Μιλάμε για τις θυμικές τράπεζες. Δεν τις αγγίζει κανείς. Αυτή τη στιγμή, πετσοκομμένες κτλ. Σου λένε κάτι πολύ απλό οι δανειστές. Εσύ δεν μπορείς να συνεχίσεις να δίνεις τα δανεία σαν κράτος. Γιατί πρέπει να κάνεις περιορισμό δαπανών να ψάχνει να βρίσκεις το πρωτογενές πλεόνασμα το περίφημο, το οποίο θα το παίρνεις κατά πλήρως δανειστές. Γι' αυτό θα φτιάξουν το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν είναι για να το κάνουν στην οικονομία, να πληρώνουν τους δανειστές. Ωραία. Θαυμάσια. Άρα πρέπει να κοπούν αυτά τα λεφτά. Άρα η μέση σύνταξη πρέπει να πάει εκεί ακριβώς που είναι με βάση τα έσοδα που είναι τα τρέχοντα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος. Έχουμε περίπου 2.700.000 συνταξιούχους, χοντρικά 3 πείτε, εισπράττουμε 17, βγάλετε, κάνετε τη διαίρεση να δείτε πώς θα πάει η μέση σύνταξη. Και βεβαίως, καθώς επιδεινώνεται η αγορά εργασίας, χάνει ο κόσμος τη δουλειά του και όλα αυτά τα πράγματα, θα δούμε πώς θα πάει και του χρόνου η σύνταξη. Και αν κρατήσουμε εμείς σύνταξη Βουλγάρου, το επίπεδο Βουλγαρίας, άμαστε τυχεροί.